Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο θέμα του ζητήματος για τα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Λεκάνη τώρα, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να καλησπερίσουμε από την Κομωτινή τον συνάδελφο Κώστα Τοτοκότσι. Μαζί του είναι ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κύριος Τόδωρος Μαρκόπουλος, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής του θέματος σήμερα στη συνεδρίαση. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλησπέρα σας. Από ό,τι βλέπουμε και από τους κατοίκους της Λεκάνης υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά και από εσάς όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά. Είστε αντίθετοι? Δεν είμαστε αντίθετοι με τα φωτοβολταϊκά, είμαστε αντίθετοι στο να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στους κατοίκους. Είμαστε αντίθετοι στο να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες δημιουργούν μείζωνα προβλήματα στην κτηνοτροφία και στη ζωή ενός ολόκληρου οικισμού. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχει, παρά το γεγονός ότι η παράταξη της απελθούσας διοίκησης του κυρίου Μέτιου ανέστρεψε πρίμηναν και πλέον εκεί που ήταν, που ψήφισε την απόφαση, σήμερα δηλώνει ότι θα ψηφίσει την εισήγησή μου λέγοντας ότι τάσεται κατά της θετικής γνωμοδότησης που η ίδια είχε δώσει σε αυτό το έργο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουν απαντήσει στην ερώτηση την οποία έθεσε ο Περιφερειάρχης και στην ερώτηση την οποία έθεσα κι εγώ. Και το ερώτημα είναι, τη στιγμή που υπάρχουν άλλες 50 υποθέσεις γνωμοδοτήσεων από τη θητεία τους, γιατί διάλεξαν αυτό το θέμα και το πέρασαν 18 Δεκεμβρίου και μάλιστα γιατί ενώ η υπηρεσία έχει 16 επιφυλάξεις, επισημάνσεις λαθών, αυτοί το ψήφισαν χωρίς καμία επιφύλαξη. Ο Περιφερειάρχης στη συνεδρία δήλωσε ότι όλα τα θέματα τα οποία είναι στην ημερήσια διάταξη σήμερα θα αναβληθούν όλα, εκτός από αυτά τα οποία έχουν αρνητικές εισηγήσεις, τα οποία θα καταψηφίσουμε, και θα απευθυνθούμε στους Δήμους έτσι ώστε να μας δώσουν την άποψή τους, διότι είναι υποτιμητικό αυτό που γινόταν μέχρι σήμερα, να γίνεται μία δημοσίευση σε μία εφημερίδα, να μην γίνεται ουσιαστική διαβούλευση και να παίρνονται αποφάσεις ουσιαστικά ερήμη της κοινωνίας. Αυτή την πρακτική της προηγούμενης διοίκησης του κυρίου Μέτιου, του κυρίου Δελισταμάτη και των υπολείπων την αποδοκιμάζουμε. Γι' αυτό με συγκροτημένο τρόπο, με υπεύθυνο τρόπο, με χαμηλούς τόνους και με σοβαρότητα ερχόμαστε να διατυπώσουμε την άποψη ότι η γνωμοδότηση της περιφέρειας θα είναι αρνητική για αυτό το έργο. Αυτή την ρετσινιά με εισαγωγικά λέξεις, συγχωρήστε μου που τη χρησιμοποιώ, ότι η περιφέρεια είπε ναι σε αυτό το έργο λόγω του κυρίου Μέτιου, θα ανακληθεί σήμερα. Και από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε σε μια ουσιαστική διαβούλευση γνωρίζοντας τις απόψεις των επιχώριων δήμων για όλα τα θέματα παρόμοιας φύσης επενδύσεων. Άρα θα προχωράτε σε διαβουλεύσεις, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, αυτό Θα κάνουμε ουσιαστική τη διαβούλευση και όχι το ότι αναρτήθηκε σε μία ιστοσελίδα να πούμε ότι αρκεί. Και προς όφελος πάντα των κατοίκων, βέβαια. Εντάξει, προς όφελος των κατοίκων και της περιοχής θα κρίνουμε, αλλά θα έχουμε πρώτα υπόψη μας κατατιθειμένη την άποψη των Δήμων που είναι πλησιέστερα στον πολίτη. Άρα αυτό το οποίο κρατούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, είναι ότι πλέον είναι αρνητική η εισήγηση της περιφέρειας, αρνητική η τοποθέτηση για την δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στη Λεκάνη. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει από την αρχή. Και χαίρομαι που ακόμη και αυτοί. Και χαίρομαι ότι και αυτοί οι οποίοι προκλητικά και χωρίς να μας απαντήσουν σήμερα γιατί διάλεξαν αυτό το θέμα και το πέρασαν 13 μέρες πριν παραδώσουν τη διοίκηση, αλλάζουν γνώμη και λένε ότι θα ψηφίσουν την εισήγησή μας. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε τα νεότερα. Οι κάτοικοι της Λεκάνης δεν χαίρονται. Ναι. Αναμένουμε τώρα τα νεότερα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γιατί όπως είπατε, πλέον ξεκινάει και είναι τελείως αντίστροφα τα πράγματα, με αρνητική πλέον την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άρα, σίγουρα μπαίνουν εμπόδια τώρα πλέον στο να προχωρήσει το σχέδιο αυτό στη Λεκάνη, σωστά? Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο θα ακούσει την άποψη της περιφέρειας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζετε. Και θα την ακούει πάντα. Και αξιώνουμε να την ακούει πάντα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.